Κύριος Μητσοτάκης είναι αρνητής της πραγματικότητας. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα συνδέεται με τα δύο μεγαλύτερα ίσως προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και αυτά περιλαμβάνονται και στην επίσκεψη που είχαμε αυτές δύο μέρες. Το θέμα της υγείας και της πανδημίας και το θέμα της ακρίβειας που συνδέεται με την ενεργειακή κρίση. Προφανώς και ζητήματα του τομέα περιβάλλοντος και ενέργειας μας απασχόλησαν και θα τα πω και εγώ περιληπτικά. Όμως σήμερα το πρωί επιλέξαμε μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο να επισκεφτούμε το κέντρο υγείας που είναι και εμβολιαστικό κέντρο. Για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι ένα δικαίωμα των πολιτών της παγκόσμιας κοινωνίας και ήρθαμε και εμείς να επικουρήσουμε, να στηρίξουμε το έργο του εμβολιασμού, και να καλέσουμε, να προτρέψουμε τους πολίτες να μην έχουν κανένα δισταγμό και να διεκδικήσουν και αυτοί ένα από τα σημαντικά όπλα που η ανθρωπότητα και η επιστήμη έχει κατακτήσει. Προφανώς δεν υποτιμούμε ότι δεν φτάνει από μόνο του. Ότι χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ, ότι χρειάζονται προσλήψεις, ότι χρειάζεται ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας, ότι χρειάζεται ένα δημόσιο σύστημα εχνηλάτησης, όπως και τα μονοκλονικά. Όμως δεν μπορούμε να αμελούμε, δεν μπορούμε να υποτιμούμε και δεν μπορούμε να παρασυρώμαστε πιθανά και από την αναξιοπιστία της κυβέρνησης και να χάνουμε το στόχο και τη δυνατότητα που δίνει το εμβόλιο. Ήμασταν εκεί και για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Δυστυχώς ενημερωθήκαμε για πολλές ελλείψεις εργαζομένων και στελέχωσης και ελλείψεις που έχουν να κάνουν και με τις διπλές βάρδιες που πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν και με την εκ των ενώτων κάλυψη των αναγκών του εμβολιαστικού προγράμματος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς τους ευχαριστήσαμε για τη δουλειά που κάνουν. Καλούμε και τους υπόλοιπους πολίτες και θεσμικά να ενισχύσουν το πρόγραμμα εμβολιασμού και αυτό να μην αφήνει απ' έξω καμία κοινωνική ομάδα. Ρωτήσαμε και για την κατοίκον διαδικασία, όπως και για τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες και για όλες τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, διότι όπως σας είπα, ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα και γι' αυτό πρέπει να έχει καθολικά χαρακτηριστικά. Προφανώς δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να μείνει αμέτωχη από την κεντρική πολιτική ατζέντα. Η χώρα μας φτάνει τα 20.000 θύματα. Είναι ένας τραγικός αριθμός απολειών. Και μάλιστα όταν παρουσιάζουμε διπλάσιο μέσο όρο θυμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι μια τραγική εξέλιξη που δυστυχώς εμπεριέχει και πολιτικές ευθύνες. Γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη επειδή η χώρα μας έχασε τον δρόμο. Σταμάτησε η πολιτική να συνομιλάει με την επιστήμη και φαίνεται ότι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη με πολιτικά και κομματικά κριτήρια από τον κύριο Μητσοτάκη και τους κυβερνώντες. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επαναφέρει πολλές φορές την ανάγκη να υπάρχει ενιαίο μέτωπο και πολιτικό και κοινωνικό και επιστημονικό. Να ακούμε τους επιστήμονες και να αναθέσουμε σε αυτούς τις επιλογές και όχι στις λανθασμένες, αποσπασματικές και πολλές φορές υποκριτικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Βγήκε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες ένα ακόμα νέο ότι ο κ. Μητσοτάκης προφανώς και ήξερε και είχε στα χέρια του μελέτες για την θνησιμότητα των ασθενών που διασωληνώνονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος Έλληνας πολίτης, ποια Ελληνίδα δεν γνωρίζει ότι τις μονάδες εντατικής θεραπείας τις κάνουμε για να έχουμε καλύτερη νοσηλεία. Δεν χρειαζόταν μελέτη. Και ήταν απολύτως υποκριτικό αυτό που είπε στη Βουλή. Τελικά όμως φαίνεται ότι αυτές τις δηλώσεις του έγιναν και χωρίς ντροπή, διότι είχε στα χέρια του τη μελέτη. Και είχε στα χέρια του δεδομένα και μάλιστα από τον επικεφαλής της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Δεν πρέπει όμως, και το λέμε με ρητό τρόπο, πρώτον, να παρασύρονται οι πολίτες και από αυτές τις απολύτως αναξιόπιστες δηλώσεις, δυστυχώς του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορεί να θίγει έτσι τη λειτουργία της Βουλής. Είναι σαφέστατο ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να ανασκευάσει. Αλλά και δεν μπορεί να γίνεται πλέον η διαχείριση της πανδημίας με μικροκομματικούς όρους. Είναι μικροπολιτική αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και πρέπει να γίνεται μόνο με τους επιστήμονες. Εμείς από τη μεριά μας το ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε τις μεθόδους της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τη βορυχία της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς άσκησε ως πολιτικό εργαλείο την περίοδο της καταστροφής στο Μάτι. Θυμίζω ότι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας άμεσα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και δεν έχει επιτρέψει και τις τελευταίες μέρες να χαθεί η συζήτηση από το βασικό της χαρακτηριστικό, που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει. Μπορεί να προστατεύσει τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα ή όχι. Διότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει σοβαρότατα ελλείμματα σε αυτό το βασικό ζήτημα. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί δεν έχει ενισχύσει το ΕΣΥ, γιατί δεν έχει κάνει επιτάξεις δημοσίων νοσοκομείων, γιατί δεν αξιοποίησε τους δήμους, το βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΑΠΗ, για να κάνει εμβολιασμό στα άτομα που είναι με μεγαλύτερη ηλικία και σε απομακρυσμένους οικισμούς. Ακόμα και εδώ, στη Λέσβο, αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά δεν έχει γίνει δυστυχώς αυτή η καμπάνια, αυτή η συνεργασία από τη μεριά της κυβέρνησης.
Την περίοδο αυτή, βέβαια, στη Βουλή γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και οφείλω να σας πω ότι ακόμα και στον προϋπολογισμό φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αρνητής της πραγματικότητας. Δεν περιέχει αύξηση των πόρων, αντίθετα, έχει μείωση των πόρων για την υγεία στον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει και δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή, τουλάχιστον για να κρατήσουμε έστω σταθερές δαπάνες στην υγεία. Όπως επίσης, αυτό μας προβληματίζει ότι δεν έχει στον προϋπολογισμό και καθόλου πόρους για την ενίσχυση των πολιτών και των καταναλωτών και της βιομηχανίας και των οικοκυριών όσον αφορά το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, από τα δύο πιο κρίσιμα ζητήματα της ζωής μας σήμερα, που είναι η υγεία και η ακρίβεια, ο προϋπολογισμός είναι ένας αρνητής της πραγματικότητας, όπως αρνητής της πραγματικότητας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αρνούνται τα δύο βασικές ανάγκες της κοινωνίας και φαίνεται πόσο μακριά είναι και από την κοινωνία και από την οικονομία. Δυστυχώς, ο πληθωρισμός, που δεν αφορά μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, αφορά όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, διαρκώς αυξάνεται, πιέζει νοικοκυριά, πιέζει επιχειρήσεις, περιορίζει την αγοραστική δύναμη και πράγματι οδηγεί και σε μια νέα φτωχοποίηση, αλλά και σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Εμείς επισκεφθήκαμε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους και εδώ, όπως το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, και είδαμε ότι και στους αγρότες και στους δήμους και στις δομές, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ίδρυυση αποχέτευση, στις λειτουργίες αυτές, αλλά και στην επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμα και σε πολύ μικρά καταστήματα, μόλις 15 τετραγωνικών, αν θέλετε, ένα κατάστημα, έχει αύξηση μηνιαίου κόστος τάξης των 150 ευρώ. Αυτό το είδαμε ως περιστατικό, χθες ήμασταν μαζί και είδαμε τους λογαριασμούς αυτούς. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οφείλει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ενέργεια. Δεν μπορεί ένα ζαχαροπλαστείο, ένα συνεταιρισμός γυναικών να έχει αύξηση του κόστους σχεδόν 800 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι απώλεια ενός εργαζόμενου τουλάχιστον σε επίπεδο αμοιβών. Και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η κυβέρνηση και δεν έχει αντιληφθεί το πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν την ενδιαφέρει το πρόβλημα της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά δεν έχει πάρει και κανένα μέτρο. Γιατί το αντίθετο κάνει, δυστυχώς οφείλουμε και εμείς να καταγγείλουμε ότι στη χώρα μας έχουμε μια αγορά η οποία λειτουργεί χωρίς ρύθμιση και έλεγχο όσον αφορά την ενέργεια. Υπάρχει χειραγώγηση τιμών και ολιγοπόλιο, με συμμετοχή δυστυχώς της ΔΕΗ, την οποία η κυβέρνηση εκχωρεί, δηλαδή παραχωρεί, και μάλιστα την παραχωρεί χάνοντας την πλειοψηφία της ιδιοκτησίας χωρίς να έρθει στη Βουλή. Εκτός Βουλής έγινε η εκχώρηση της ΔΕΗ, όπως έγινε και η ιδιωτικοποίηση του 100% του δικτύου φυσικού αερίου, του 49% του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της διοίκησης των ελληνικών πετρελαίων. Άρα ταυτόχρονα με μια αγορά που είναι ολιγοπωλιακή και χωρίς έλεγχο, υπάρχει και χώριση των ενεργειακών εργαλείων από την κυβέρνηση. Άρα χάνει τα εργαλεία με τα οποία θα μπορούσε να ασκήσει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας και της αγοράς. Και θυμίζω ότι 4,5 χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ το ενεργειακό κόστος. Έτσι στήριξε σε συνθήκες μνημονίου, χρεοκοπίας η κυβέρνησή μας και τα νοικοκυριά, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς η χώρα μας ακολουθεί τις εξελίξεις διεθνείς τιμές με μια πιο αρνητική χρειά. Είμαστε πρωταθλητές στη χοντρεμπορική τιμή της ενέργειας το Νοέμβριο. Είχαμε υπάρξει δυστυχώς και τον Αύγουστο. Αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο Ευρώπης πρέπει να έχουμε τη δεύτερη πιο ακριβή τιμή ενέργειας σε ετήσια βάση. Κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα γι' αυτό, τον Ιανουάριο, ως τριπλασιασμός της τιμής ενέργειας. Δηλαδή, αντί να πληρώνει ένα ευρώ για την καταναλωθής ποσότητα ενέργειας ο καταναλωτής, θα πληρώνει τρία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ξεπεράσει τα όρια και βιωσιμότητας των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεσα παρέμβαση στην αγορά, θα πρέπει να υπάρχει σαφέστατα δημόσιος έλεγχος σε ενεργειακές εταιρείες και να υπάρχει και μια αντιμετώπιση των άδικων κερδών που δυστυχώς υπάρχουν σήμερα σε μια αγορά που ακόμα και σήμερα είναι χαρακτηρίζεται από σχροκέρδια. Ο τρίτος τομέας, ο οποίος αναφέρθηκε ήδη βέβαια από τους συντρόφους μου, ήταν ο τομέας του περιβάλλοντος. Εδώ θέλω να σας πω για τη Λέσβο, μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πρώτον, το ότι κλείνει η διοίκηση, σταματάει η λειτουργία της διοίκησης του φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Βορείου Αιγαίου. Επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο και επιβεβαιώνουμε, διότι αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει τη διοίκηση των φορέων στην Αθήνα. Άρα, να μην υπάρχει καμία περιφερειακή οργάνωση της διοίκησης των περιοχών Natura 2000. Μιλάμε για το κόσμημα της περιοχής, για έναν τοπικό πόρο, ο οποίος είναι αξιόλογος και ως τράπεζα βιοποικιλότητα, αλλά και ως πόρος ανάπτυξης. Το δεύτερο είναι ότι αγνοείται η εξέλιξη της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που είχε ανατεθεί από το 19 και θα δώσει κανόνες για όλες τις προστατευόμενες περιοχές
όχι μόνο της Λέσβου, αλλά και της Λέσβου, τις περιοχές Natura και στη χερσαία έκταση και στον θαλάσσιο χώρο, η οποία είχε ανατεθεί το 19 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο γιατί θα μας πει στις προστατευόμενες περιοχές τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο, παραδείγματος χάρη, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο της γεωργικής καλλιέργειας. Τι μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τα δασικά οικοσυστήματα. Γιατί χρειάζονται απαντήσεις για να μην υπάρχουν προβλήματα και συγκρούσεις. Το δεύτερο που μας απασχόλησε στην επίσκεψη προφανώς αφορά τα θέματα της διαχείρισης του Αιγαλού και της παραλίας. Επισκεφτήκαμε, τα είπε νομίζω ο Γιάννης Μπουνούς, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Επισκεφτήκαμε την παραλία της Ερεσού και διατυπώσαμε την απόλυτη στήριξή μας. Και όσον αφορά το απαράδεκτο της προέγκρισης οικοδομικής άδειας ενώ εκκρεμεί απόφαση Βούλης Επικρατείας, αλλά και όσον αφορά ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής, όχι για να μην γίνει κάτι, αλλά να υπάρξει ένα μοντέλο ανάπτυξης συμβατό με τα χαρακτηριστικά και του περιβάλλοντος, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που έχει προκύψει από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε αυτές τις δύο μέρες, είναι ότι οι περιοχές μας εδώ και σε όλη την Ελλάδα, αλλά μια και είμαστε στη Λέσβο, το πούμε για την περιοχή, χρειάζονται ένα ξεκάθαρο τοπικό πολεοδομικό χωρικό σχέδιο. Προβλεπότανε από την νομοθεσία επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν εξασφαλιστεί οι πόροι για να γίνει για όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζεται με τον σχεδιασμό των περιοχών Natura, ουσιαστικά έρχεται και κλείνει μαζί με τους δασικούς χάρτες, το κτηματολόγιο και το σχεδιασμό των περιοχών Natura, όλο το θέμα της διαχείρισης των πόρων που μας δίνει ο τόπος μας. Πού θα πολεοδομήσουμε, πού θα έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, πού θα έχουμε εμπόριο, βιομηχανία, λιμάνια, δρόμους, αλλά και πού θα έχουμε γεωργία, κτηνοτροφία, δασικά οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές. Και έτσι θα είναι ξεκάθαρα όλοι αυτοί οι κανόνες. Δυστυχώς βλέπουμε να αποδομούνται όλες αυτές οι λειτουργίες αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Έχουν ακυρωθεί οι δασικοί χάρτες. Αυτοί που αναρτήθηκαν στην περιοχή αναρτήθηκαν με πάρα πολλά λάθη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα στο κτηματολόγιο και μας ενημέρωσε και το τεχνικό επιμελητήριο. Αλλά τα συζητήσαμε και χθες το βράδυ με τους πολίτες τα προβλήματα αυτά. Υπάρχουν θέματα με την καθυστέρηση των σχεδίων βόσκησης. Γενικά σε κάθε τομέα με το οποίο προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε και να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποδόμηση και του κράτους δικαίου και των διαδικασιών σχεδιασμού. Άρα καταθέτουμε και αυτή την πρόταση να επανέλθει ο σχεδιασμός με τοπική συμμετοχή στην καθημερινότητα και της Λέσβου. Είναι στοιχείο που δίνει ποιότητα ζωής, θέσης εργασίας αλλά και προστασία του περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γυρνάμε σε λογικές όπως ήταν η ΕΡΕ του 50-60 ή λογικές άγριας δύσης όπου ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί όταν έχει κολλητό ένα κομματάρχη. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν μας αφορά, δεν ταιριάζει με την κοινωνία μας, δεν είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες, ιδιαίτερα της νέας γενιάς που την προσβάλλει. Τη νέα γενιά, αυτή η κατάπτωση, αν θέλετε, της πολιτικής που ζούμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την επίσκεψη του Σοκράτη Φάμελου, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα από χθες με δύο κορυφαία ζητήματα. Το ένα είναι που άπτονται και τα δύο της αρμοδιότητάς του, το Μεάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το πρώτο ήταν η χτεσινή επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρη και η συνάντηση με τον κύριο Ζούρο. Και το δεύτερο που είναι και φλέγον ζήτημα αυτής της περίοδου ήταν η επίσκεψη στη Σκάλα της Ερεσού και η δήλωσή μας ότι στεκόμαστε στο πλάι του κινήματος για ανοιχτή και ελεύθερη παραλία στη Σκάλα Ερεσού και θα βοηθήσουμε με όλες μας δυνάμεις ώστε να αποτραπεί η σκανδαλώδης δόμηση πάνω στην άμμο. Ήδη χθες την ώρα που επισκεπτόμασταν το αφεντέλη κατατέθηκε και ερώτηση που συνυπογράφουμε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα της Ερεσού και είχαμε μια ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από την πρωτοβουλία της Ερεσού, από τον πρόεδρο της κοινότητας και από κόσμο της περιοχής, ο οποίος μας έδειξε την ανησυχία του. Του δώσαμε να καταλάβουμε ότι εμείς ήρθαμε να συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον αγώνα και όχι να τον καπελώσουμε, να τον ελέγξουμε. Υπήρξε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και είμαστε αισιόδοξοι ότι με την κινητοποίηση τόσο πολύ κόσμου και σε τοπικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο από το δικό μας κομμάτι στη Βουλή, αλλά και διεθνώς, γιατί ακριβώς το brand name της Ερεσού είναι αυτός ο χαρακτήρας ανοιχτότητας και ελευθερίας που έχει ως τόπος και προορισμός διακοπών από πάρα πολλές απόψεις, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη δόμηση πάνω στο κύμα,
δεν είναι θέμα προσωπικής αντιδικίας με την ιδιοκτήτρια, είναι θέμα αρχής να παλέψουμε για να διασωθεί ο Αιγιαλός της Ερεσού, αλλά και γενικότερα σύμφωνα με τη δική μας φιλοσοφία, ως ένα κόμμα που έχει υιοθετήσει από πολύ νωρίς την οικολογική ατζέντα στο πρόγραμμά του, να σωθεί ο Αιγιαλός και το περιβάλλον γενικότερα. Σε μια εποχή που, όπως θα πει αργότερα και ο Σωκράτης υποθέτω, η κουβέντα για την κλιματική καταστροφή είναι στο επίκεντρο της συζήτησης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το διεθνές. Και το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης, που πάλι αφορά τα καθήκοντα που έχει ο Σωκράτης ο Φάμελος στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας και ειδικά της ενεργειακής ακρίβειας που μαθηματικά οδηγεί και σε ενεργειακή φτώχεια τον κόσμο. Δηλαδή οι εικόνες που πήραμε από επαγγελματίες και από ιδιώτες, από πολίτες, από χθες που κάναμε κουβέντες και μέσα στην αγορά και με πολίτες που ήρθαν στην εκδήλωσή μας χθες το βράδυ, η κατάσταση είναι τραγική και θα γίνει τραγικότερη δυστυχώς, λέμε εμείς, από τον ερχόμενο μήνα, όπου θα ενσωματωθεί στα τιμολόγια και η αύξηση, η υπέρογγη αύξηση που κάνει τη χώρα μας μία από τις ακριβότερες στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή της κιλοβατόρας. Για να κλείσω εγώ και να μην κλέβω, ας πούμε, χρόνο από το Σωκράτη το Φάμελο που είναι ο προσκεκλημένος μας, θα αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα εντάχει που το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει παρεμβάσεις και έχουν υπάρξει απαντήσεις από την κυβέρνηση, διότι δυστυχώς σε πάρα πολλές ερωτήσεις μας στη Βουλή δεν υπάρχουν καν απαντήσεις και χρονίζουν αναπάντητες ερωτήσεις μας στα συρτάρια των Υπουργών, παραβιάζοντας τον κοινοβουλευτικό κανονισμό. Το ένα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Μετά την επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, την οποία για πολλωστή φορά φέραμε στη Βουλή μέσα από αναφορά, είχαμε την απάντηση του κυρίου Κουτουλάκη, του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, ότι 15 Γενάρη ξεκινάνε οι πληρωμές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο κύριος Κουταλάκης και η κυβέρνηση και ο προϊστάμενος του, ο κύριος Πλαγιωτάκης, να είναι σίγουροι ότι 16 Ιανουαρίου θα ξανακάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο για το ζήτημα. Δεν θα αφήσουμε αυτή την κατάκτηση που είμαστε περήφανοι που την έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα την αφήσουμε αυτή την κατάκτηση για τους νησιώτες να ξυλωθεί λόγω της ιδεολειψίας της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η κατάσταση των αγροτοκτηνοτρόφων. Λόγω των περιοδιών που κάναμε τις προηγούμενες μέρες σε κοινότητες της Δυτικής Λέσβου, κυρίως αγροτοκτηνοτροφικές βασικά, όπου εκεί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι για τους κτηνοτρόφους η κατακόρυφη αύξηση του κόστους της δραστηριότητάς τους. Έχουμε ζωοτροφές, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό προχθές, έχουμε κόστος ζωοτροφών να ανεβαίνει μέχρι 60% και άρα η όποια αύξηση πήρε το γάλα και το κρέας στην τιμή πώλησης φέτος εξανεμίζεται λόγω της απογείωσης του κόστους της παραγωγής τους. Και το δεύτερο που αφορά τους αγρότες και τους ελαιοκαλλιεργητές είναι ότι ήρθε ο ΕΛΓΑ, ήλθε ήδη και απήλθε. Έχουμε τεράστιες ζημιές από την καρπόπτωση. Έχουμε ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν μείνει απροστάτευτοι. Η προθεσμία έλεγε σήμερα είναι 17 Δεκεμβρίου, επισήμως έλεγε στις 15 για να δηλωθούν οι ζημιές. Πολλοί κόσμος δεν ήξερε ούτε πώς να κάνει τις αιτήσεις. Και αυτό τον κόσμο τον άφησε ανενημέρωτο. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα από τα Υπουργεία που όντως έχει ως συνήθειό του να μην απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και το καλούμε, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση, άμεσα να προβεί σε λήψη μέτρων, πρώτον για αποζημιώσεις όσων παραγωγών έχουν χτυπηθεί και δεύτερον σε λήψη ανακουφιστικών μέτρων που λέμε εμείς με συγκεκριμένες προτάσεις, για να προστατευτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ειδικά από την απογείωση του κόστους για την παραγωγή τους. Αλλιώς δεν θα επιβιώσει η λεσβιακή ύπαιθρος. Οφείλω να σας πω ότι τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση είναι και αποσπασματικά και καθυστερημένα και ανεπαρκή. Για να είναι κατανοητό αυτό, πρέπει να σας πω ότι με βάση τους κανόνες της αγοράς, της ενεργειακής, ήδη γνωρίζουμε και το έχουμε διατυπώσει και δημόσια, ποια θα είναι η αύξηση του κόστους για τους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έρχεται σήμερα, που έχουμε φτάσει στις 17 Δεκεμβρίου, και ανακοινώνει μέτρα
για το Δεκέμβριο προανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει τάχα στο Δεκέμβριο. Δηλαδή, ενώ εξελίσσεται ήδη το κύμα ακρίβειας, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα έλεγα τουλάχιστον 2-3 μηνών, να αναγνωρίσει ακόμα και τα προφανή. Γι' αυτό και διατύπωσα την άποψη ότι δεν γνωρίζει το πρόβλημα και τρέχει πίσω τα γεγονότα. Ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα καλύψει τουλάχιστον το 80% των αυξήσεων για όλους τους καταναλωτές. Τα νούμερα που σας περιέγραψα πριν αποδεικνύουν ότι δεν το έχει κάνει, διότι έρχονται σήμερα λογαριασμοί σε αγρότες και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές. Εδώ είναι λίγο χαμηλότερα, οι οποίες υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που η αύξηση του κόστους για τον αγρότη φτάνει τα 2.000 ευρώ το μήνα. Η αύξηση του κόστους, όπως σας περιέγραψα εδώ, για μια μικρή επιχείρηση ζαχαροπλαστική αρτοπίας, φτάνει τα 800 ευρώ το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, πρώτον, είναι μια δήλωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει διαψευστεί. Έρχεται λοιπόν εκ των υστέρων να ανακοινώσει 9 ευρώ, 18 ευρώ, 39 ευρώ. Ακούσαμε και χθες κάποιες ανακοινώσεις ότι θα ανέβει πάλι το νούμερο αυτό. Κάτι που δείχνει ότι έρχεται πίσω από τα γεγονότα για να προλάβει να δώσει κάποια προσαρμοσματικά μέτρα τα οποία, προσέξτε, δεν φτάνουν να καλύψουν την αύξηση και ταυτόχρονα καταναλώνει πόρους από τους πόρους του κλίματος. Διότι δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό τα λεφτά αυτά, ούτε είναι στον προϋπολογισμό το 2022, αλλά είναι πόροι από τα δικαιώματα, από τον πληστηριασμό των δικαιωμάτων του άνθρακα, που σημαίνει ότι είναι πόροι που θα λείψουν από το εξοικονομώ. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα και στο εξοικονομώ, να το πούμε αυτό, γιατί κάναμε αυτή τη ζήτηση στο τεχνικό μελητήριο, να το πούμε αργότερα. Θα λείψουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα λείψουν και από τις υποδομές ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Άρα λοιπόν χάνουμε πόρους για το κλίμα με αυτή την επιλογή. Μειώνουν την ακρίβεια? Όχι. Επιδοτούν την ακρίβεια. Δηλαδή αντί να παρέμβει στην αγορά και να μειώσει το κόστος ενέργειας, έρχεται και επιδοτεί με πόρους του κλίματος την ακρίβεια. Αυτό, ξέρετε, είναι αδιέξοδο, ένας φαύλος κύκλος. Διότι δεν παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Τι θα μπορούσε να κάνει και τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Διότι αυτό νομίζω είναι πολύ σωστό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα μέσα Οκτωβρίου. Η Ευρώπη έχει προτείνει από τα μέσα Οκτωβρίου μέτρα όπως την διακοπή των ρευματοκοπών, ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την παροχή μιας ελάχιστης ποσότητας ενέργειας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως ελάχιστη δυνατότητα, για να καλύψει τη δυνατότητα επιβίωσης, ας το πούμε έτσι. Και ταυτόχρονα την επαναλειτουργία του Ταμείου Επανασυνδέσεων, που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό σε εκείνες τις περιόδους, φανταστείτε, μνημονιακές, με περιορισμένους πόρους στα όρια της χρεοκοπίας. Υπήρξαν πόροι και καλύφθηκαν οι επανασυνδέσεις. Το προτείνει αυτό η Κομισιόν. Δεύτερον, και μάλιστα να σας πω ότι έχουμε καταθέσει τροπολογία για το συγκεκριμένο και την έχουν καταψηφίσει. Δεύτερον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μπορούσε να δώσει άμεσα στις οικογένειες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης 30% έκπτωση. Δηλαδή θα μπορούσε ένα νοικοκυριό που πληρώνει εδώ στην περιοχή σας 1.180 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το χιλιόλιτρο, γιατί είδαμε τουλάχιστον κάποιες τιμές σε πρατήρια, να πληρώνουν 850. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη έκπτωση άμεσα. Το προτείνει η Κομισιόν, το φέραμε με τροπολογία στη Βουλή, δεν το ψήφισε η κυβέρνηση. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει όμως που δεν τα λέει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν? Πρώτα απ' όλα, και τι θα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα έκανε αυξήσεις το Σεπτέμβριο του 2019, που δυστυχώς με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεκίνησε αυτό το κύμα ακρίβειας. Το κύμα ακρίβειας δηλαδή στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν η κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάλει αυξήσεις περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, 15-20% στη ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει από εκεί και μετά και να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, ένα καρτέλ στην αγορά ενέργειας. Το λέει επίσημα η ελληνική βιομηχανία. Δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει χειραγώγηση τιμών. Άρα, να μην κάνει αυξήσεις και να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ, όπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κρατήσει χαμηλά τις τιμές. Εμείς έτσι πετύχαμε να κρατήσουμε 4,5 χρόνια μηδενικές αυξήσεις. Αξιοποιώντας το ρόλο της ΔΕΗ ως ενεργειακό πυλώνα της κοινωνίας. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να γράφει κέρδη στο χρηματιστήριο η ΔΕΗ. Ο σκοπός είναι να γράφουν κέρδη όλα τα νοικοκυριά και όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος ενεργειακούς φορείς. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση άλλαξε στρατηγική. Είπε ότι με ενδιαφέρει να γράφει κέρδη στο χρηματιστήριο η ΔΕΗ, αλλά δεν με ενδιαφέρει πώς θα πληρώσουν το λογαριασμό τους ούτε οι καταναλωτές, ούτε οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες. Και τώρα όλοι είναι χαμένοι και ταυτόχρονα εκχωρήθηκε η ΔΕΗ, χάνοντας την πλειοψηφία το δημόσιο. Πιθανά είναι κερδισμένα και κάποια γαλάζια παιδιά που εξαπλασιάσαν τις αμοιβές τους, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Θα μπορούσε όμως να κάνει και άλλες επιλογές μια κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, η αγορά ενέργειας, όπως σας είπα, είναι χωρίς έλεγχο.
σε κοινοβουλευτικό έλεγχο που κάναμε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας απάντησαν, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Αναπτύξεως, ότι συγκροτεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομάδα εργασίας για την ακρίβεια στην ενέργεια. Πολύ αργά. Πολύ αργά και εκ των υστέρων. Είναι τραγικό να λέει η χώρα πρωταθλήτρια της χοντρεμπορικής ότι τώρα στην Ευρώπη, ότι τώρα συγκροτεί ομάδα εργασίας για να το μελετήσει. Υπάρχει μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, στην αρχή της ενεργειακής κρίσης, υπήρχε 39% άδικα κέρδη της εταιρείας εμπορίας ενέργειας. Πληρώναμε δηλαδή, αντί για το μέσο όρο που ήταν περίπου 101 ευρώ η μεγαβατόρα, 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και αυτό το δημοσίευσε ο κύριος Κάπρος, αν θέλετε, και βιβλιογραφική ανεφορά. Και επιπλέον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε επιβάλει στην αγορά διμερή συμβόλαια. Για να είναι απλό και κατανοητό, δυστυχώς η ενέργεια σήμερα στη χώρα μας δεν μεταβιβάζεται, δεν παρέχεται από τους παραγωγούς στους πολιτές, στους παρόχους, με διμερή συμβόλαια για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, αλλά διακινείται όλο στην προημερήσια αγορά. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε αυξάνει τον κίνδυνο, άρα δεν έχουμε συμβόλαια ασφαλείας στην ενεργειακή αγορά. Και είναι περίεργο γιατί η κυβέρνηση δεν τα έχει προωθήσει. Και δυστυχώς είναι περίεργο γιατί και οι ΔΕΗ παίζανε τέτοιο αρνητικό ρόλο στην αγορά ενέργειας. Και βέβαια δεν θα κάναμε τη λανθασμένη επιλογή της απολιγνητοποίησης του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι μια ψεύτικη επιλογή, γιατί επί της ουσίας είναι αεριοποίηση. Δηλαδή έκλεισε τους λιγνίτες, όχι για να πάμε στην πράσινη ενέργεια, που εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ήταν το σωστό, αλλά για να φέρει ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου, που είναι ταυτόχρονα με εισαγόμενο καύσιμο, με ακριβό καύσιμο, με ανθρακικό καύσιμο, ορυκτό, με φόρο άνθρακα και ιδιωτικές. Ενώ θα έπρεπε να επιταχύνει την υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει για τη ΣΑΠΕ, έτσι ώστε να έχουμε ένα ξεκάθαρο κανόνα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που μπορούν να μπουν οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, και η μετάβαση να γίνει προς τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και γενικά την πράσινη ενέργεια, το εξοικονομώ και την αποθήκευση. Δυστυχώς τώρα το εξοικονομώ έχει παγώσει για ένα χρόνο. Και η προκήρυξη του καινούριου και οι πληρωμές του προηγούμενου. Δεν έχει γίνει κανένα πρόγραμμα εξοικονομώ στα δημόσια κτίρια που το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το πάγωσε η κυβέρνηση. Έχει παγώσει τις ενεργειακές κοινότητες που είχαν και λεφτά στο ΕΣΠΑ. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να σας πω που δεν προχώρησε, που δεν είναι απλά ότι εμείς σήμερα υποσχόμαστε ότι θα τα κάνουμε. Είχαν δρομολογηθεί, υπήρχαν λεφτά στο ΕΣΠΑ, υπήρχαν μέτρα και νόμοι ψηφισμένοι και παγώσανε. Και έτσι δυστυχώς ανατράπηκε και ο προγραμματισμός για την κλιματική προσαρμογή στη χώρα μας. Ακόμα και οι μελέτες για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση που είχαν ξεκινήσει από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να έχουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτική γεωργία, το είχαν ξεκινήσει όλες τις περιφέρειες, σήμερα γνωρίζει τη τύχη τους. Και τρέχουμε από πίσω από πλημμύρες, από πυρκαγιές, που δυστυχώς όλα αυτά θα μπορούσαν να μπουν σε μια πολιτική πρόληψη. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι εύκολη η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα. Και δυστυχώς έχουμε και μια κατάλληλη κυβέρνηση στην πιο δύσκολη στιγμή. Νομίζω αυθορμήτως μπορώ να πω ότι εμείς θα καλωσορίσουμε το Πασόκ Παύλα Κινάλ και τον κύριο Ανδρουλάκη και ευχαρίστως να δεχτούμε μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνουμε σκληρότερη αντιπολίτευση. Δεν μας πειράζει καθόλου να υπάρχει σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση και περιμένουμε και εμείς πράγματι μετά τις εκλογές το Πασόκ Παύλα Κίνημα Αλλαγής, όπως αποφασίσει να λέγεται και όπως αποφασίσει να λειτουργεί, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα κατά της κυβέρνησης, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα, υπέρ μιας δημοκρατικής διεξόδου προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Είναι προφανές ότι η εκλογή ενός προσώπου σε ανώτατο επίπεδο δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στην κοινωνία. Είναι σημαντικό το ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον για ένα κόμμα το οποίο έχει ένα σημαντικό προοδευτικό παρελθόν. Αναγνωρίζουμε όμως ότι δύο είναι τα επίμαχα ζητήματα της επόμενης μέρας. Να πάρει αποφάσεις για τα συγκεκριμένα επίδικα της κοινωνίας, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Είναι λίγο προθύστερο να επιλέγεται το πρόσωπο και μετά η πολιτική, αλλά σε κάθε περίπτωση το ζήτημα λοιπόν είναι τι έχουμε να πούμε για την πολιτική. Εκεί θα μετρηθούμε, γιατί και οι πολίτες και αυτοί που ενδιαφέρθηκαν θα αναρωτηθούν και θα μετρήσουν, θα αξιολογήσουν
και τον κύριο Ανδρουλάκη για το τι θα κάνει και τι θα λέει για τα πραγματικά προβλήματα. Τι θα πει για τον κατώτατο μισθό, τι θα πει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι θα πει για την ακρίβεια στην ενέργεια, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Διότι είναι γεγονός ότι στο παρελθόν, πέρα από τις δηλώσεις για το πού τοποθετείται ο καθένας, το ΠΑΣΟΚ είχε διαρρήξει τη σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι της προοδευτικής κοινωνίας, γιατί έκανε και επιλογές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εμάς και από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ως συντηρητικές. Η συμμετοχή, παραδείγματος χάρη, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη και να τοποθετηθεί και αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως η κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Αν αυτές οι απαντήσεις δοθούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης εναντίον μιας επικίνδυνης κυβέρνησης και προς όφελος μιας προοδευτικής διεξόδου, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενες. Εμείς αυτό προτείνουμε εξάλλου. Μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα τελειώσει το συντομότερο δυνατόν αυτή την καταστροφική πορεία και θα στηρίζεται σε μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία, στην οποία εμείς καλωσορίζουμε όλους τους προοδευτικούς, όλους τους δημοκράτες πολίτες. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό συμφωνήσαμε εξάλλου στην προγραμματική συνδιάσκεψη. Αυτή είναι η πρόταση της επόμενης μέρας. Γιατί η επόμενη μέρα με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίζει το ότι η χώρα θα έχει και διακυβέρνηση και προοδευτική πορεία. Νομίζω ότι αυτό αρκεί ως απάντηση και για τα θέματα του κινήματος αλλαγής. Γιατί προφανώς σεβόμαστε και την αυτονομία του χώρου και τη δική τους διοντολογία να επιλέξουν και αρχηγό και πολιτικές. Από την κοινωνία κρινόμαστε όλοι.